Πλοίο ελληνικών συμφερόντων κατέλαβαν κυρίε και κύριοι ένοπλοι στο ΟΜΑΝ. Για όλα όσα έχουν γίνει, θα μα ενημερώσει η Ελευθερία Σπυράκη. Πρόκειται για το ελληνικό συμφερόντων δεξαμενόπλιο Σάντα Νίκολα με σημαία των ίσων Μάρσαλ. Να πούμε ότι το δεξαμενόπλιο γύρω στι 6.30 ώρα, όπου ήταν και η τελευταία φορά που η πλειοκτήτρια εταιρεία είχε επαφή μαζί του, φαίνεται ότι πάνω σε αυτό ανέβηκαν ένοπλοι. Το δεξαμενόπλιο, όπω ενημερωνόμαστε, μετέφερε πετρέλαιο. Ξεκίνησε από το Ιράκ με προορισμό την Τουρκία. Σε αυτό επιβαίνουν 18 και ένα Έλληνα δόκιμος ναυτικό, 20 ετών. Να πούμε ότι η ειδικοί ασφάλεια σε λένε ότι το σύστημα παρακολούθηση του συγκεκριμένου πλοίου πλέον έχει απενεργοποιηθεί. Εκτιμάται αυτή τη στιγμή ότι το δεξαμενόπλιο κατευθύνεται προ το Ιράν. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι το συγκεκριμένο δεξαμενόπλιο είχε απασχολήσει ξανά στο παρελθόν λόγω παραβίαση διεθνών κανονισμών και μάλιστα άλλαξε τότε όνομα αλλά και σημαία, ενώ να πω Κλείνοντα, ότι γίνονται ενέργειε τόσο από το Υπουργείο Εξωτερικών αλλά και από το Υπουργείο Ναυτιλίας προκειμένου να έρθουν σε επαφή με τον 20χρονο δόκιμο ναυτικό Λίνα. Σε ευχαριστώ πολύ, Ελευθερία.